Αγαπητές συναδέλφισσες, αγαπητοί συνάδελφοι, σήμερα συμπληρώνονται 16 μέρες από το έγκλημα στα Τέμπη, που 57 άνθρωποι, νέα παιδιά, φοιτητές, συνάδελφοί μας εργαζόμενοι, δεν γύρισαν στις οικογένειές τους. Όλες αυτές τις μέρες η χώρα κατακλείζεται από οργή, από καθημερινές κινητοποιήσεις σε γειτονιές, σχολιά και σχολές. Είναι η οργή για ένα σύστημα που δολοφονεί, για ένα σύστημα που δεν μπορεί να εξασφαλίσει ούτε το πιο στοιχειώδες, την προστασία της ανθρώπινης ζωής. Μια ζωής που βρίσκεται καθημερινά κάτω από τη δαμόκλεια σπάθη του κέρδους. Τα μεγάλα παλαϊκά συλλαλητήρια και κυρίως η μεγάλη απεργία στις 8 του Μάρτη τράνταξε κάθε πόλη της χώρας από τον παλμό των εργαζομένων και της νεολαίας. Και μάλιστα χωρίς τη ΓΕΣΕ που έβαζε και βάζει εμπόδια και έβαλε εμπόδια στην πραγματοποίησή της. Το σύνθημα, αυτό το έγκλημα δεν θα ξεχαστεί, όλων των νεκρών θα γίνουμε φωνή, ακούστηκε από δεκάδες στόματα σε όλη τη χώρα. Είναι η καλύτερη απάντηση σε όσους επιχειρούν να βάλουν το έγκλημα στον πάγο, να αποτινάξουν από πάνω τους κάθε ευθύνη. Σήμερα η απεργία είναι πιο μεγάλη. Λαοθάλασσα και εδώ και σε άλλες πόλεις της χώρας. Στη λαοθάλασσα της Αθήνας και σε όλες τις πόλεις συμμετέχουν. Πρώτα και κύρια, νέες, νέοι, μαθητές, φοιτητές, νέοι εργαζόμενοι που αρνούνται να παραδοθούν σε ένα σύστημα που συμπιέζει τις προσδοκίες τους, που μετατρέπει το όνειρό τους σε εφιάλτη. Παντού η νέα γενιά, όπως και όλος ο λαός μας, βλέπει τη σαπίλα ενός συστήματος που βάζει τεράστια εμπόδια στο σχολείο, στο πανεπιστήμιο, στην εργασία, που όταν πιάσει κάποιος δουλειά, ξεκινάει ένας μεγάλος γολγοθάς ευελιξίας και κινητικότητας με μισθούς πείνας. Σκεφτείτε ότι ένας νέος ή μια νέα που έπιασε δουλειά πριν 13 χρόνια και ήταν 26 και 27 χρονών με σπουδές και πτυχία, σήμερα δουλεύει έχοντας κάνει οικογένεια ένα ή δύο παιδιά και όμως συνεχίζει και αμείβεται με λιγότερα χρήματα από τότε. Όλες αυτές τις μέρες δυναμώνει ο προβληματισμός στο μυαλό αρκετών εργαζομένων από κάθε κλάδο, από πολλούς χώρους δουλειάς. Είναι σύγχρονο και φυσιολογικό να χαρακτηρίζει τη ζωή μας η φράση «πάμε κι όπου βγει», να ξεκινάει η βάρδια χιλιάδων εργαζομένων με τη ζωή τους στα ζάρια. Τα δεκάδες εργοδοτικά εγκλήματα που πληθαίνουν έχουν την ίδια αιτία με το έγκλημα στα Τέμπη. Το κέρδος των λίγων. Θέλουμε να θέσουμε ορισμένα ερωτήματα από τις πρόσφατες και όχι μόνο εξελίξεις για να δυναμώσουμε τον προβληματισμό που υπάρχει για τα ψέματα της κυβέρνησης, αλλά και του ΣΥΡΙΖΑ, ότι φταίει το αναχρονιστικό κράτος, ότι θα αλλάξουν το κράτος, έτσι λένε. Ποιο κράτος όμως, αυτό που υπηρετεί τους επιχειρηματικούς ομίλους και θυσιάζει την ανθρώπινη ζωή με ταχύτητα, με σύγχρονους και ψηφιακούς μεθόδους, με επιτελικότητα και στοχοπροσήλωση. Αυτό το κράτος είναι εχθρικό για το λαό.
είναι πρόκληση ή δεν είναι. Η ιδιωτικοποίηση και παράδοση στον Όμιλο Βαρδινογιάννη, Μαριάννα Βαρδινογιάννη, της μοναδικής δημόσιας παιδο-ογκολογικής δομής της χώρας για την αντιμετώπιση του παιδικού καρκίνου που μετατρέπει τον παιδικό καρκίνο σε εμπόρευμα. Είναι επικίνδυνο για ασθενείς και εργαζόμενους ή όχι συνάδελφοι να πέφτει το ρεύμα σε ώρα ευμερίας στο μεγαλύτερο νοσοκομείο της χώρας, στον Ευαγγελισμό. Είναι επικίνδυνη ή όχι η αναμονή με τις ώρες χιλιάδων ασθενών σε ευμερίες των επιγόντων μέχρι να τους δει ένας γιατρός. Οι λίγοι γιατροί δηλαδή που έδωσαν όλο τον εαυτό τους μέσα στην πανδημία και καλούνται να τα βγάλουν πέρα με τις ελλείψεις που συνειδητά προκαλούν οι κυβερνήσεις. Είναι πρόκληση ή όχι να διαβάζουμε για την ψηφιακή εποχή που λύνει και δένει, αλλά τα ηλεκτρονικά ραντεβού στον ΕΦΚΑ να κλείνονται μετά από 2 και 3 μήνες λόγω έλλειψης προσωπικού. Ήταν επικίνδυνη για τη ζωή χιλιάδων ανθρώπων, συνάδελφοι, η αναβολή σημαντικών χειρουργείων την περίοδο της πανδημίας, όταν χιλιάδες καρκινοπαθείς περίμεναν για μήνες μέχρι να ξεκινήσουν τις αναγκαίες και κρίσιμες θεραπείες στα δημόσια νοσοκομεία. Φταίει η υποστελέχωση ή όχι που τα σχολιά κάθε χρόνο ανοίγουν με κενά που καλύπτονται μέχρι και μήνες μετά, όταν το 1/3 των εκπαιδευτικών είναι συμβασιούχοι αναπληρωτές που γυρίζουν όλη την Ελλάδα κάθε χρόνο σαν περιοδεύουν θίασος. Είναι επικίνδυνο ή όχι το γεγονός πως η πολιτική προστασία της περιφέρειας Αττικής διαθέτει 3 μόλις εκχιονιστικά μηχανήματα με εισάδμους χειριστές, όταν είναι νοπές οι μνήμες από πέρσι που έκλεισαν οι δρόμοι και η Αττική Οδός εγκλωβίζοντας ανθρώπους για ώρες με κίνδυνο τη ζωή τους. Αφορά την ασφάλεια των επιβατών ή όχι πως αρκετά σαπάκια των εφοπλιστών βγάζουν κάθε λίγο βλάβες μεσοπέλαγα και να ακυρώνονται δρομολόγια αφήνοντας τα νησιά του Αιγαίου χωρίς διασύνδεση. Αυτή η πολιτική υπαγορεύει σήμερα την παραπέρα εμπορευματοποίηση και ιδιωτικοποίηση του νερού. Με νομοσχέδιο που φέρνει η κυβέρνηση τη Δευτέρα, από ό,τι φαίνεται, υλοποιώντας τις κατευθύνσεις της Ευρωπαϊκής Ένωσης που έχουν ψηφίσει όλα τα κόμματα του κεφαλαίου, προετοιμάζουν ένα ακόμα έγκλημα. Να πούμε το νερό νεράκι, να καταλήξουμε να μην ξέρουμε τι πίνουμε, αφού τα μέτρα προστασίας της δημόσιας υγείας είναι κόστος για κάθε επενδυτή. Αυτό το νέο έκτρωμα δεν πρέπει να περάσει. Η κυβέρνηση να το αποσύρει αμέσως. Έξω η εργολάβη και η επιχειρηματική δράση από το νερό. Γίνεται πλέον όλο και πιο καθαρό σε όλο και περισσότερους που η αιτία που αντιμετωπίζει την ανθρώπινη ζωή ως καύσιμη ύλη για την κερδοφορία των επιχειρηματικών ομίλων είναι το κέρδος και δεν είναι κάποια προσωπική αυλεψία ή ένα απλό ανθρώπινο λάθος. Δεν είναι μια καλή ή κακή ιδιωτικοποίηση. Δεν είναι ένα σύγχρονο ή αναχρονιστικό κράτος. Είδαμε και τα σύγχρονα χάδη των ισχυρότερων καπιταλιστικών κρατών που μετέτρεψαν τις πλατείες τους σε χώρους μαζικών τάφων επειδή δεν μπορούσε το εμπορευματοποιημένο και ιδιωτικοποιημένο σύστημα υγείας να ανταποκριθεί στις απαιτήσεις της πανδημίας. Όσο το κλειδί των νόμων θα το έχουν οι επιχειρηματικοί όμιλοι και οι κυβερνήσεις τους, λειτουργώντας με θεό την ανταγωνιστικότητα και τα κέρδη τους, αυτοί θα έχουν το ρόλο του θήτη, με το θύμα να είναι πάντα ο λαός. Όταν το κράτος των λίγων και των κερδών λειτουργεί ως στήριγμα των επιχειρηματικών ομίλων, το αποτέλεσμα θα είναι το ίδιο. Γι' αυτό
Και δεν υπάρχει διαχείριση αυτής της βαρβαρότητας προς όφελος του λαού εάν δεν ανατραπεί η εγκληματική πολιτική της καπιταλιστικής βαρβαρότητας που υπηρετούν όσοι κυβέρνησαν και κυβερνούν σήμερα. Τα κόμματα που πίνουν νερό στην πολιτική της εμπορευματοποίησης που υποβιβάζει την ανθρώπινη ζωή και τη ζυγίδη στη σχέση κόστος-όφελος, όπου κόστος είναι η ζωή του λαού και όφελος τα κέρδη των επιχειρηματικών ομίλων. Γι' αυτό και κανένα από αυτά τα κόμματα που ζητούν από το λαό να μην αγωνίζεται, να μην διεκδικεί, αλλά να σβήσει την οργή του στην κάλπη, δεν μπορεί να εγγυηθεί σύγχρονες υποδομές ασφαλείς μαζικές μεταφορές για το λαό. Δεν μπορεί να εγγυηθεί ρεύμα και νερό φθηνό για το λαό, υψηλού επίπεδου αποκλειστικά δημόσια υγεία, σχολείο που να μορφώνει και όχι να εξοντώνει, δουλειά και ζωή με σύγχρονα δικαιώματα. Η πείρα των τελευταίων ετών και οι τραγικές καταστροφές που έβαλαν στη σφραγίδα τους αυτή τη βαρβαρότητα επιβεβαιώνουν ότι δεν υπάρχουν μεσίες και λυτρωτές. Η υπόθεση της προστασίας της ζωής και των δικαιωμάτων του λαού είναι στα χέρια μας. Είναι στη δύναμη της οργάνωσης, στα συνδικάτα, στους φοιτητικούς και μαθητικούς συλλόγους, σε όλους τους μαζικούς φορείς. Αυτή η δύναμη δεν άφησε να επιβληθεί η σιωπή, δεν άφησε και δεν θα αφήσει να συγκαλυφθούν οι ευθύνες. Το ξέσπασμα οργής, τις εκατοντάδες κινητοποιήσεις, δεν ήταν ένας απλός αυθορμητισμός των εργαζομένων και της νεολαίας, όπως με άγχος προσπαθούν να το περιγράψουν διάφοροι παπαγάλοι της κυβέρνησης στα μέσα μαζικής ενημέρωσης. Είναι απολύτως συνειδητή δράση, καθώς το έγκλημα στα Τέμπη ήταν ακόμα μια σταγόνα για να ξεχυλήσει το ποτήρι. Αυτή τη δράση θα δώσουμε όλες μας τις δυνάμεις να την ενισχύσουμε και να την οργανώσουμε. Δεν ξεχνάμε τους νεκρούς μας στα Ολυμπιακά έργα, στο Σάμινα, στη Ρικομέξ, στη Μάντρα, στο Μάτι, στην Εύβοια, στους Τελιβεράδες, τον συνάδελφό μας στην Κόσκο, στις οικοδομές, στο εμπόριο. Τα δάκρυά μας γίνονται οργή. Οργή μου γίνεται δύναμη και αγώνας. Αγαπητοί συνάδελφοι, επειδή λοιπόν ξέρουμε όλοι μας ότι αυτοί δεν σταματάνε, δεν έχουμε καμία αυταπάτη, λέμε ούτε εμείς σταματάμε. Και επειδή κάποιοι μιλούν για πραγματική δικαιοσύνη, έτσι λένε, εμείς συνεχίζουμε. Τη Δευτέρα, όπως είπαμε, η κυβέρνηση φέρνει αυτό το αισχρό και άθλιο νομοσχέδιο που παραδίνει το περιβάλλον, τα δάση και το νερό στους επιχειρηματικούς ομίλους. Δεν πρέπει να το επιτρέψουμε. Γι' αυτό λοιπόν σας καλούμε όλες και όλους τη Δευτέρα το απόγευμα σε ένα συναλλητήριο μεγάλο στο Σύνταγμα. Και επίσης καλούμε τα εργατικά κέντρα, τις ομοσπονδίες, τα συνδικάτα, τους μαζικούς φορείς την Τετάρτη το απόγευμα στις 7 στο Sporting να κουβεντιάσουμε, να συζητήσουμε τη συλλογική μας δράση για τη συνέχεια. Καλούς αγώνες και όλοι παρόντες και όσοι είμαστε εδώ και ακόμα περισσότεροι. Γεια σας.